Ποια κυβέρνηση θα φτιαχτεί εξαρτάται από την κάλπη και θα δούμε κατά πόσο οι σημερινές δημοσκοπήσεις είναι κοντά στο τελικό αποτέλεσμα. Βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα ο κόσμος βρίσκεται μπροστά σε πολύ συγκεκριμένα διλήμματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την συμφωνία αυτή καθ' αυτή και τον τρόπο που θα εφαρμοστεί αυτή και κυρίως από τα περιθώρια που θα έχει, που αντικειμενικά υπάρχουν, γιατί η συμφωνία καλύπτει ορισμένα πεδία, υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν τα πιάνει. Άρα παίζει πολύ μεγάλη σημασία ποια κυβέρνηση είναι πάνω, πώς θα την εφαρμόσει, αν διαθέτει πράγματι ένα τέτοιο αξιακό φορτίο, αν έχει τις κοινωνικές ευαισθησίες για να μπορεί την ίδια στιγμή που θα παίρνει σκληρά μέτρα, τα οποία θα βλάπτουν μεγάλες κατηγορίες της κοινωνίας, αν θα μπορεί ταυτόχρονα να παίρνει και μέτρα που θα ανακουφίζουν, ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους. Και αυτό έχει φανεί, τουλάχιστον από την εμπειρία, από την πλούσια εμπειρία των 5 ετών, ότι τέτοιου είδους ευαισθησία δεν διαθέταν οι προηγούμενες. Δηλαδή, θα σας εμπόδιζε η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το ποτάμι, να πάρετε ένα μέτρο το οποίο θα ανακουφίσει τον κόσμο. Λέω τι θα γινόταν, ναι, εάν ήταν αυτή του λαού, μωρέ. Λέω τι θα γινόταν αν ήταν αυτή, όπως το είδανε. Δεν είναι υπόθεση, δεν είναι εικασία. Είναι εμπειρία. Είναι εμπειρία αναλγησίας. Μεγάλο απόθεμα αναλγησίας. Ξαναλέω, μεγάλο πλεόνασμα αναλγησίας. Αλλά προσέχετε και κάτι άλλο. Υπάρχει μου κάτι λέτε άλλο. Δηλαδή, για να το καταλάβω, μου λέτε ότι ένας άλλος κυβερνητικός εταίρος δεν θα σας επέτρεψε. Αυτό δεν το κατάλαβα, επιτρέψτε μου. Δεν θα σας επέτρεπε λόγω αναλγησίας να πάρετε μέτρα που θα βοηθήσουν τον επαναλαμβάνω, ανάμεσα. Επαναλαμβάνω, πια, δεν απαντώ σε αυτό το ερώτημα. Καταλάβατε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή παρουσιάζω, όπως τουλάχιστον τα αντιλαμβάνεται ο δικός μου χώρος, τα διλήμματα που βρίσκεται μπροστά ο κόσμος. Mm-hmm. Και εμείς λέμε ότι πέρα από αυτή την συμφωνία υπάρχει ανάγκη για ένα παράλληλο πρόγραμμα το οποίο θα την υπερβαίνει. Τα σφιχτά αυτά όρια θα μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να τα υπερβαίνει. Αυτή λοιπόν είναι η μία πλευρά των ζητημάτων. Υπάρχει και μια άλλη. Που έχει να κάνει με το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Που έχει να κάνει με τον αγώνα κατά της διαπλοκής, της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής. Με ποιους θα πάμε λοιπόν να δώσουμε αυτόν τον αγώνα? Με αυτούς που γεννήσανε αυτά τα φαινόμενα. Με αυτούς οι οποίοι στο DNA τους είναι η διαφθορά, η διαπλοκή. Το τρίγωνο της αμαρτίας, τράπεζες, καναλάρχες, οικονομικά συμφέροντα. Τα γνωρίζει όλα αυτά ο κόσμος. Και αν οι κάλπες... Άρα λοιπόν, για να είναι κάποιες συνεργασίες αξιόπιστες, πρέπει να υπάρχει και κοινή προγραμματική βάση και να υπάρχει και η αξιοπιστία των προγραμμάτων. Και δεν υπάρχει. Και αν οι κάλπες, κύριε Σκουλέτη, οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα που δεν σας επιτρέψει ούτε να είστε αυτοδύναμοι όπως προσδοκάτε, ούτε να κάνετε κυβέρνηση μόνο με τους ανεξάρτητους Έλληνες όπως ίσως σχεδιάσετε, τι θα γίνει? Θα πάμε πάλι σε εκλογές? Γιατί όταν βγαίνει ο πρώην Πρωθυπουργός και λέει εγώ δεν συνεργάζομαι, ή θα πρέπει να κινηθεί ανάποδα από αυτό που έχει δηλώσει πριν τις εκλογές, ή θα πρέπει να πάμε σε νέες εκλογές. Πρώτη φορά θα είναι. Ή θα πρέπει από ένα σημείο και μετά να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς τον ίδιο λοιπόν, πρωθυπουργό, όπως είπε. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο που λέτε, νομίζω ότι ο κόσμος έχει την ικανότητα να κρίνει και θα δώσει με την ψήφο του λύσεις τέτοιες ώστε να μην βρεθούμε μπροστά σε αυτά τα διλήμματα. Μακάρι. Μάλιστα. Κυρία Σημακοπούλου, άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει δεν